It came as a shock when Eric Alexandrakis was diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma at the age of 25. Ένας Έλληνας κάνει τη διαφορά στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Αυτός είναι ο Έρικ Αλεξανδράκης, που σήμερα είναι υποψήφιος για βραβείο Grammy, στην κατηγορία καλύτερου άλμπουμ προφορικού λόγου. Μπήκα στο κομπιούτερ και το είδα εκεί στο ίντερνετ και λέω, ωραία, ξύπνησα τη γυναίκα μου και το παιδί μου και χορεύαμε. Ο Αλεξανδράκης ζει στην Αμερική, στο Κολοράντο, αλλά έχει καταγωγή από το Ρέθυμνο. Η κριτική πλευρά του χαρακτήρα του πρωταγωνιστεί πάντα στη ζωή του. Από μικρός πηγαίνω στην Ελλάδα, στο Ρέθινο εκεί που είναι θαύμα. Βλέπω φωτογραφία της Κρήτης και είναι τόσο ωραία. Είναι οι άνθρωποι, είναι το τοπίο. Αντίπαλος ο Αλεξανδράκης στα βραβεία Grammy, η σύζυγος του πρώην Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, η Μισελ. Και εκείνος της έστειλε μήνυμα στα social media που έκανε το γύρο του κόσμου. Θέλω πολύ να σας γνωρίσω, θα σας φέρω κριτικό λάδι. Την φιλοξενία, έτσι, την ελληνική φιλοξενία. Σήμερα ο Αλεξανδράκης ζει την απόλυτη ευτυχία. Όμως όταν ήταν 25 χρονών, όλα ήταν διαφορετικά. Διαγνώστηκε με καρκίνο σε μια εποχή που δούλευε υπερεντατικά. Χωρίς να κοιμάμαι και με το στρες και με τη ζάχαρη, νομίζουμε εγώ και ο γιατρός ότι αυτό μου έδωσε τον όγκο και μετά άρχισα χημειοθεραπεία για 6 μήνες. Το υποψήφιο άλμπουμ του «Κατατόνια» αναφέρεται στην περίοδο που ο καρκίνος τον επισκέφθηκε για 2 φορές και βγήκε νικητής. Με βοήθησε αυτό πολύ στο μυαλό μου, έτσι μου βγάλε όλες αυτές τις μουσικές. Ο Έρικ Αλεξανδράκης αποκάλυψε στο Star την κριτική έκπληξη που επιφυλάσσει στο ζεύγος Ομπάμα. Σκάουν τραπέζι πριν τα Grammys. Θα έχω ένα μπουκαλάκι έτσι με λάδι και θα της πω να βάλω λίγο εδώ να καταλάβεις, ξέρω εγώ.